Στόχος ληστών για δεύτερη φορά σε διάστημα ενός έτους έγινε ταχυφαγείο στα Πολεμίδια Λεμεσού. Η ληστεία, σύμφωνα με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, διήρκησε 72 δευτερόλεπτα. Γύρω στις 4 το πρωί, δύο άνδρες, ο ένας φορώντας κράνος και ο άλλος φούτερ, μπούκαραν στο ταχυφαγείο, παραβιάζοντας παράθυρο του drive-thru. Υπό την απειλή κυνηγετικού όπλου, καθήλωσαν 9 υπαλλήλους και φρουρούς ασφαλείας. Υπάλληλος που ασχολείται με την καταμέτρηση των χρημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, μόλις αντιλήφθηκε τους δράστες, κλείδωσε την πόρτα. Όμως, το πρόσωπο το οποίο, ο δράστης δηλαδή, ο οποίος ήταν οπλισμένος με το κυνηγετικό, έριξε έναν πυροβολισμό στο γυάλινο παραπέτασμα της πόρτας, με αποτέλεσμα να το θρηματίσει και στη συνέχεια με την απειλή του όπλου να απαιτήσει από τον υπάλληλο τα χρήματα. Ο υπάλληλος υπό το κράτος του φόβου και της απειλής, αν θέλετε, έδωσε ένα ταμείο στο οποίο υπήρχαν χρήματα από τις εισπράξεις του ενός ταμείου. Με βάση τις μαρτυρίες, οι δύο δράστες φαίνεται να ήταν Ελληνοκύπριοι. Διέφυγαν πεζοί από τη σκηνή και στη βιασύνη τους έπεσαν αρκετά χαρτονομίσματα. Η αστυνομία δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο, το οποίο να τους ανέμενε σε όχημα. Οι εξετάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται, η σκηνή αποκλείστηκε και αυτή τη στιγμή ανακρίνονται κάποια ύποπτα πρόσωπα στα γραφεία τα LMSU σε μια προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης. Περίπου 10.000 ευρώ είναι το ποσό που υπολογίζεται ότι άρπαξαν οι ληστές.